Το φω τη δημοσιότητα βλέπει ένα σχέδιο τη Τουρκία για διεκδίκηση τη Κρήτη με αφορμή τα όσα έγραψε ο Φουάτ Ναλτζή, σύμβουλος του τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, για το σεισμό που έπληξε το νησί. Σε σχόλιο του στο Twitter, αναφορικά με το σεισμό των 5,8 ρίχτερ που έπληξε την Κρήτη, σημειώνει. Στην Κρήτη μας που είναι υπό την κατοχή της Ελλάδας συνέβη σήμερα σεισμός 6,5 ρίχτερ. Μπορεί ω προ το μέγεθο του σεισμού να μην είναι τόσο ακριβή ο σύμβουλο του Τατάρ, αλλά ω προ την ελληνική κατοχή τη Κρήτη είναι άριστα πληροφορημένο, καθώ η διεκδίκησή τη από την Τουρκία έχει εκφραστεί με διάφορου τρόπου τα τελευταία χρόνια. Όταν ο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπτα Γιπερντογάν αναφερόταν σε αλλαγέ ή σε νέε ερμηνείε τη Λοζάνη και άλλων συνθήκων, δεν ήταν μια θέση του αέρα. Είχε στρατηγικό βάθο. Οι Τούρκοι, εφόσον έχουν προχωρήσει σε σχεδιασμό διαμελισμού τη Κυπριακή ΣΑΟΣ μεταξύ τη ίδια και των γειτονικών χωρών, έρχονται να τον συμπληρώσουν με ένα άλλο θεωρητικό μοντέλο. Μόνο το 1 τέταρτο τη Κρήτη ανήκει στην Ελλάδα και ω εκ τούτου ο καθορισμό τη ΣΑΟΣ θα πρέπει να γίνει όπω η Άγκυρα τον αντιλαμβάνεται, με τη δημιουργία μια τουρκική λίμνη. Μυρίζονται αέριο και επιδιώκουν να βάλουν χέρι και στην Κρήτη.